Δύσκολο σε όλα τα επίπεδα ήταν το περασμένο Σάββατο για τον Όφη, αφού δεν έχασε μόνο η πρώτη ομάδα από τον ΠΑΟΚ σε επίπεδο Super League 1, αλλά νωρίτερα είχαν γνωρίσει ήττες και οι τρεις ομάδες υποδομής. Η ΚΑΠΑ19 και η ΚΑΠΑ15 ιτήθηκαν με σκορ 0-3 στην Ελιά από ΠΑΟΚ και Ατρόμητο αντίστοιχα. Ενώ βαριά ήταν υπέστη με 8-0 η ΚΑΠΑ17 στο Ρέντι από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα ΚΑΠΑ15 δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στον εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο. Αν και ξεκίνησε καλά στον αγώνα στο γήπεδο της Ελιάς, ο Ατρόμητος ανέβασε την απόδοσή του και ο Τσαγκάρης ήταν εκείνος που με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο έφερε την ομάδα του Περιστερίου με 0-2 μπροστά στο σκορ. Στην επανάληψη, η ΚΑΠΑ15 του Όφη προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που λίγο πριν το τέλος διαμόρφωσε το τελικό 0-3 με σκόρερ τον Πούλο Γρίβα. Ναι, έχετε δίκιο. Παίξαμε πολύ καλά σήμερα. Δεν ήταν το καλύτερό μας, μπορούμε και καλύτερα. Ο Ατρόμητος θα είχε μια αρκετά δυνατή ομάδα. Πιστεύω δεν βγάλαμε το 100% και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Την καλύτερη εμφάνιση από όλες τις ομάδες υποδομής έκανε η ΚΑΠΑ19, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να πάρει κάτι θετικό απέναντι στον ΠΑΟΚ με τα 3 γκολ των νικητών να μπαίνουν στα τελευταία λεπτά. Το σκορ άνοιξε στο 71ο λεπτό ο Τζόλης με πέναλτι, το οποίο αμφισβητήθηκε από τους γηπεδούχους. Ο 15 ετών μόλις Κούτσιας ήταν ο πρωταγωνιστής στη συνέχεια, καθώς από δική του σέντρα έγινε το 0-2 στο 90 από τον Πουρνάρα και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κούτσιας διαμόρφωσε το τελικό 0-3 με κοντινό πλάσε. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μου έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια και το σκορ δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα που δείξαμε. Ήμασταν καλοί σήμερα, μπορούσαμε να βάλουμε και εμείς ένα γκολ, είχαμε ευκαιρίες, αλλά ο αντίπαλος ήταν λίγο καλύτερος και πήρε το αποτέλεσμα. Νομίζω πάντως ότι σε τελευταία παιχνίδια και στο σημερινό έδειξε η ομάδα ότι έχει βελτιωθεί, έχετε βγάλει αρκετά πράγματα από όσο δουλεύετε στις προπονήσεις. Ναι, φυσικά φέτος δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε σε κάθε μάτς να παλεύουμε για την νίκη. Έχουμε πάρει καλά αποτελέσματα, παίζουμε καλή μπάλα. Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε σε μια καλή θέση.